Σας την εκδήλωση για τη σκοπή της πίτας των συλλόγων του χωριού σας. Οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι αποτελούν τα πιο ζωντανά κύτταρα που υπάρχουν στις τοπικές κοινωνίες. Έχουν ξεφύγει από καιρό από τον Αργωνώνιο Σύλλογο στο πανηγύρι στην επέτειο μιας θρησκευτικής γιορτής ή η ποδοσφαιρική ομάδα να κατεβαίνει όπως μπορεί στο τοπικό πρωτάθλημα. Οι σύλλογοι πλέον έχουν πολλές και ποικίλες δραστηριότητες και όλη την Κέρκυρα διατηρούν τμήματα χορευτικά για μεγάλους, για παιδιά, για παραδοσιακούς χορούς, για μοντέρνους. Υπάρχουν χοροδίες, υπάρχουν θεατρικά με δασκάλους, με συμμετοχές και στην υπόλοιπη Κέρκυρα και στο εξωτερικό και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως και εσείς στο παρελθόν έχετε κάνει, με δραστηριότητες περιβατολογικές και ούτω καθεξής. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες προσπαθούν να έχουν τμήματα υποδομών για τα μικρά παιδιά και επομένως όλοι οι σύλλογοι αυτοί που δραστηριοποιούνται έχουν αποκτήσει πλέον ποιοτικά χαρακτηριστικά και ο ρόλος τους είναι εξαιρετικός για τη συνοχή της κοινωνίας των χωριών μας. Αξιόλογο είναι και πρέπει να αναφερθεί ότι στις δραστηριότητες αυτές συμμετέχει μεγάλο μέρος των κατοίκων των χωριών. Επίσης, οι εκδηλώσεις σας έχουν μεγάλη προσέλευση από πολίτες και είναι απόδειξη ότι ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πίσω από αυτές τις δομές διαχρονικά υπάρχουν άνθρωποι που τις στηρίζουν και τις διοικούν, που αφιερώνουν πολύ χρόνο από τη ζωή τους, κόπο, έξοδα, δυσκολίες. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ο Δήμος δυστυχώς περιορισμένα και ανεμικά βοηθάει την καθημερινότητα όλων αυτών των συλλόγων. Όχι ότι δεν θέλει, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν θέλει, αλλά και η οικονομική συγκυρία, αλλά και η καινούρια μορφή που έχει ο Δήμος πλέον, απομάκρυνε το Δήμο από τις τοπικές κοινωνίες την τελευταία δεκαετία. Όλοι όσοι δεν είμαστε από το χωριό σας, ξέρουμε ότι κάτω χαρονιάτες διατηρούν την παράδοση και θυμίζονται ότι είναι καλοί χορευτές και πολύ καλοί τραγουδιστές και έχουν μια πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα διαχρονικά τη Βολίδα. Σας εύχομαι καλή χρονιά και συμμετοχή σας στην ομάδα και στο Σύλλογο, είτε σαν μέλη είτε σαν θεατές, να σας προσφέρει χαρά και ικανοποίηση.